με την αύξηση, τη διαχρονική αύξηση στα τελευταία χρόνια των ατυχημάτων των συμβάντων στη θάλασσα, με ατυχήματα και τραυματισμούς σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτό το φαινόμενο, το οποίο θα το παρουσιάσουμε με φόντο μία κατά κάποιο τρόπο αργοπορημένη τοποθέτηση σε πολλές περιπτώσεις ναυαγοσωστών και σε επίπεδο Κρήτης αλλά και πανελλαδικά. Η Εύη Σπανού έχει κάποια στοιχεία τα οποία θα μας παρουσιάσει. Εύη, καλησπέρα. Καλό σας απόγευμα και από μένα. Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζουμε σήμερα από τη Safe Water Sports, θα πάρουμε μία εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη στις ελληνικές θάλασσες το 2022, συγκρίνοντας βεβαίως με το 2019, που ήταν μια αντίστοιχη, έτσι, ας πούμε, πλούσια περίοδος από απόψεις τουρισμού, αλλά και κινήσεως, καθώς οι υπόλοιπες δύο χρονιές χαρακτηρίστηκαν από τον κορονοϊό. Συνολικά, λοιπόν, το 2022 είχαμε 386 θανάσιμα ατυχήματα, 379 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, 7 σε εσωτερικά ύδατα της χώρας, δηλαδή λίμνες, ποτάμια, κολυμβητικές δεξαμενές κτλ. Έχουμε ακόμα μία κάρτα για να πάρουμε μία γεύση από τα δυσάρεστα τα οποία έχει καταγράψει η Safe Water Sports. Και βεβαίως έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν την ζωή τους στη θάλασσα. Μία κάρτα που έχει δημοσιευτεί από την... από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Βεβαίως, μπορούμε να δούμε από αριστερά προς τα δεξιά τους μήνες, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης κτλ. Πόσοι δηλαδή άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι εκεί τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μήνες δηλαδή που ο τουρισμός και γενικότερα υπάρχει έντονη κινητικότητα στην Ελλάδα σε ό,τι έχει να κάνει με τις διακοπές. Δυστυχώς φαίνεται ότι μαζί με τις διακοπές έχουμε και τα δυσάρεστα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με την έρευνα και τα αποτελέσματα που έχει βγάλει μέχρι στιγμής ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Safe Water Sports. Να δώσουμε μία συνέχεια στο θέμα και να πάμε στην υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης της ΜΚΟ Safe Water Sports. Η κυρία Ελίζα Καραμπετιάν-Νικοτιάν. Καλώς ακριβώς. Σας απόγευμα. Την καλησπέρα μας. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Δική μας η χαρά. Ο τουρισμός έχει ήδη ξεκινήσει πραγματικά και αυτά που αναφέρατε κι εσείς μέσα από τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το στατιστικό report που βγάζουμε ως οργανισμός μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία, δυστυχώς τα νούμερα είναι αυξημένα. Βέβαια, από τα αποτελέσματα βλέπουμε μία μείωση 12 θανάσιμων ατυχημάτων σε σχέση πάντα με το 2019, έτσι, στο υδάτινο περιβάλλον, γιατί δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με το 2020 και το 2021, προφανώς λόγω του κορονοϊού. Σκεφτείτε αυτό που ακούσαμε και εμείς προηγουμένως από εσάς, 379 θανάτους πνιγμούς είχαμε πέρσι το 2022 στις θάλασσές μας. Το νούμερο είναι υψηλό σε σχέση με τους ναυαγοσώστες που αναφέρατε και εσείς. Έχουμε μια αύξηση κατά 10%, δηλαδή το 86% υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες. Δυστυχώς όμως ακόμα υπάρχουν κάποιοι δήμοι που δεν τοποθετούν ναυαγοσώστες. Όμως αξίζει να αναφερθώ και στους δήμους που παρόλα αυτά από μόνοι τους κάνουν και επέκταση στις ώρες λειτουργίας των ναυαγοσωστών. Να πούμε γενικά για να γνωρίζει και ο κόσμος ότι οι ναυαγοσώστες τοποθετούνται κανονικά από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Σωστά. Και καλό είναι να αποφεύγουμε να πηγαίνουμε τις πολύ πρωινές ώρες ή τις απογευματινές. Από τα στατιστικά μας είδαμε ότι οι περισσότεροι πνιγμοί προκύπτουν τις αρκετά πρωινές ώρες. Το διάστημα 8 το πρωί με 10 το πρωί, που αν σκεφτούμε κιόλας, εκείνες τις ώρες μάλιστα πηγαίνουν ενδεχομένως, αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, και οι μεγαλύτερες ηλικίες. Σωστά, ηλικιωμένοι. Για να μην έχει γιατί ζέστη. Έχουμε κάνει αυτό, το διαπιστώνουμε κι εμείς δημοσιογραφικά και το καταγράφουμε, το διαπιστώνετε κι εσείς μέσα από την έρευνα που εκπονήσατε για το σχεδιασμό το γενικότερο. Οι υπεύθυνοι τι λένε σε συναντήσεις που έχετε προτείνει λύσεις, γιατί εγώ δεν βλέπω καμία απολύτως ανταπόκριση. Προσπαθούμε, σκεφτείτε το ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχει κάλυψη 86% των ναυαγοσωστών. Ναι. Είναι μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, σκεφτείτε,
Να σας αναφέρω μόνο ότι όταν ξεκινήσαμε ως οργανισμός το 2015, σκεφτείτε, αν μπορώ να πω, το 90% των επιχειρήσεων, κιόλας για να πούμε και αυτό το κομμάτι, με τα θαλάσσια σπορ, σκεφτείτε τότε λειτουργούσε παράνομα. Σκεφτείτε πόση μεγάλη προσπάθεια έχουμε κάνει για να το αλλάξουμε αυτό και πλέον το 100% αυτών των επιχειρήσεων να λειτουργούν νόμιμα και να περνάνε νόμιμα μέσα και από το λιμενικό σώμα. Πλέον όλοι οι έλεγχοι, σκεφτείτε, γίνονται μέσω ενός τάμπλετ, δηλαδή πηγαίνει το λιμενικό σώμα, ελέγχει τις επιχειρήσεις εκείνη τη στιγμή, επί τόπου. Δεν είναι αυτό που λέμε όπως παλιά που τα καταγράφανε σε κάποιο χαρτί και αν τα γράφανε ή μπορεί και κάτι να χανότανε στην πορεία. Τώρα όλη αυτή η πληροφορία περνάει μέσα από ένα πληροφοριακό σύστημα που έχει δημιουργήσει και ο οργανισμός και το έχει δώσει δωρεάν στο Λιμενικό Σώμα και στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Κυρία Νικοτιάν, είδαμε μία ποσοτική απεικόνηση των περιστατικών αυτών, ποιοτικά όμως δηλαδή, γιατί έχουμε φτάσει να θρηνούμε 300 και πλέον συμπολίτες συνανθρώπους μας μέσα σε ένα καλοκαίρι και μιλάμε βεβαίως όχι για ένα εξάμηνο, για 2-3 μήνες που είδαμε και τον πίνακα, την κλίμακα δηλαδή, η οποία αυξάνει προοδευτικά καθώς περνούν αυτοί οι μήνες του καλοκαιριού. Έχετε δει αν φταίει, ας πούμε, το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη γνώσης πάνω στο κολύμπι, οπότε υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους οι άνθρωποι με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα περιστατικά, συμβαίνει κάτι άλλο? Συμβαίνει αυτό που αναφέρετε, υπερεκτιμούν τις ικανότητες τους πολλοί από αυτούς. Υπάρχει απουσία βασικών γνώσεων. Εμείς δηλαδή και με την επικοινωνία που έχουμε και με μεγάλους ανθρώπους και με παιδιά, και γι' αυτό έχουμε κιόλας ανοίξει τον χώρο που βρισκόμαστε εμείς στην Αθήνα, στο Μαρούσι, και μας έρχονται παιδιά σε καθημερινή βάση δωρεάν. Βλέπουμε γενικά ότι υπάρχει απουσία βασικών γνώσεων. Σκεφτείτε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, από τους 379 θανάτους, οι 290 είναι σε άτομα άνω των 60. Και αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Γιατί έτσι όπως από ό,τι βλέπουμε, δεν είναι κάποιο παθολογικό αίτιο, δεν είναι ότι έχουν πάθει αυτοί οι άνθρωποι κάποια ανακοπή καρδιάς, είναι πνιγμή, έτσι έχει καταγραφεί. Συμβαίνει γιατί πολλές φορές πηγαίνουν μόνοι τους. Εμείς το τονίζουμε ότι πάντα πρέπει να πηγαίνουμε μαζί με κάποιον άλλον, να επιλέγουμε παραλίες με ναυαγό σώστη. Βασικές πληροφορίες, απλές, αλλά πολλοί δεν τις τηρούν τα συγκεκριμένα. Αν τυχόν πάμε και κάνουμε κάποιο θαλάσσιο σπορ, γιατί και εκεί γίνονται ατυχήματα και εκεί δυστυχώς γίνονται θάνατοι, ας διαβάζουμε κι εμείς οι ίδιοι, άσχετο το τι θα μας πει μια επιχείρηση, ας διαβάζουμε κι εμείς οι ίδιοι και μέσα από το site του οργανισμού και την εφαρμογή που έχουμε φτιάξει στο Save Water Sports, τους κανονισμούς, να ξέρουμε το όριο ηλικίας, να γνωρίζουμε τον εξοπλισμό που μας δίνουν. Επίσης, ένα μεγάλο λάθος που βλέπω και εγώ προσωπικά τα καλοκαίρια και σε δικούς μου ανθρώπους, αν μπορώ να το πω έτσι, το κομμάτι του φαγητού, το κομμάτι της κατανάλωσης ποτού και να μπω κατευθείαν είναι απαγορευτικό. Το σκεφτόμαστε, μας το φώναζαν και εμάς οι γονείς μας, αλλά δυστυχώς το βλέπω κάθε καλοκαίρι, νομίζω και εσείς μπορεί να το βλέπετε ενδεχομένως. Κυρία Νικοτιάν, εμείς καταγράφουμε δημοσιογραφικά και το φαινόμενο των τροχαίων συμβάντων, κυρίως στους δρόμους της Κρήτης. Όταν λοιπόν εστιάζουμε σε αυτό το φαινόμενο, εστιάζουμε παράλληλα και στην έλλειψη παιδείας και σωστής νοοτροπίας. Δεν ξέρω ωστόσο αν αυτό το θέμα μπορεί να μπει και να τοποθετηθεί και να αποτελέσει μείον συζήτησης και στο κομμάτι των ατυχημάτων στη θάλασσα από τη στιγμή που ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των θυμάτων προέρχεται από το εξωτερικό. Δηλαδή, τουρίστες οι οποίοι έρχονται, τουρίστες που κατά γενική ομολογία σε πάρα πολλά θέματα έχουν μια σωστή νοοτροπία, μια διαφορετική παιδεία και αντιλαμβάνονται την ασφάλεια στο βουνό, στη θάλασσα, με ένα διαφορετικό τρόπο, έχουν γαλουχηθεί διαφορετικά, παρά τα αυτά είναι πρωταγωνιστές σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ατυχημάτων. Σωστά, δεν είναι συνηθισμένοι να πούμε και στις θάλασσες, γιατί οι περισσότεροι πνιγμοί που γίνονται στο εξωτερικό είναι σε λίμνες, είναι σε ποτάμια. Ναι, αλλά ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν θα φάω και δεν θα πω στη θάλασσα. Σωστά.
Σωστά, είναι ο κανόνας, ο βασικός, ο νούμερο ένα, αν μπορώ να το πω έτσι, που μαθαίνουμε όλοι από μικροί όταν έχουμε σχέση με το νερό, όταν πηγαίνουμε στην κολύμβηση. Δεν το βλέπουμε όμως μόνο στους ξένους. Δηλαδή, αυτό που αναφέρετε κι εσείς, τη σχέση κατανάλωσης ποτού, φαγητού με το να μπω μέσα, αυτό το βλέπουμε και στους Έλληνες. Και νομίζω θα συμφωνήσετε σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το κλασικό, μία μαμά να έχει το μικρό της να δίνει κάποιο φαγητό και αμέσως να μπαίνει μέσα στο νερό. Σωστά. Δυστυχώς το παρατηρώ κάθε καλοκαίρι. Το λέμε και το τονίζουμε. 2 με 3 ώρες απαραίτητος, ακόμα και αν έχουμε πάει κάτι ελαφρύ. Πού καταλήγουμε, το βασικό συμπέρασμα ποιο είναι, η κεντρική ιδέα και με αυτό να κλείσουμε. Κεντρική ιδέα και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε είναι ότι η ενημέρωση πρέπει να περνάει από τη μικρή ηλικία και αυτό προσπαθούμε κιόλας με το κομμάτι της εκπαίδευσης. Πραγματικά υπάρχει απουσία βασικών γνώσεων. Το προσπαθούμε πολύ έντονα ως οργανισμός και μαζί με το Υπουργείο Παιδείας και το κομμάτι της κολύμβησης να γνωρίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να πηγαίνουν σε κολυμβητήριο εφόσον έχουν τη δυνατότητα και αυτό κιόλας μάλιστα έχει περάσει και από το Υπουργείο Παιδείας στην τρίτη, στην τετάρτη τάξη τουλάχιστον να μπορούν να πραγματοποιούν 10 μαθήματα κολύμβησης. Αν μη τι άλλο κάτι είναι γι' αυτό και βασικότατο να μάθουμε και εμείς οι ίδιοι να ελέγχουμε. Είπατε κι εσείς πολύ σωστά, το κομμάτι της ασφάλειας δεν είναι μόνο στο νερό, είναι και στον δρόμο, όταν θα βγούμε έξω, όταν θα οδηγούμε, είναι παντού, είναι γύρω μας. Νομίζω πρέπει να μάθουμε κι εμείς να ελέγχουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Σε ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Να είστε καλά.